Ξημερώνει Σάββατο 14 Μαρτίου. Είμαστε λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση των αρμόδιων υπουργείων περί κλεισίματος καφετεριών, μπαρ κτλ. Οτιδήποτε έχει να κάνει με υγειονομικό ενδιαφέρον. Κάποιοι μπορεί να το ξέρετε, κάποιοι όχι. Και εγώ είμαι μέσα σε αυτό το χώρο. Η ώρα είναι μία. Μόλις έχουμε κλείσει το μαγαζί, έχουμε μαζέψει τα πράγματα. Αφού μέχρι τις 12 θα έπρεπε να έχουμε κλείσει, κλείσαμε 12, μαζέψαμε τα πράγματα, μαζέψαμε το μαγαζί. Έκανα μια σύντομη βόλτα εδώ στην περιοχή της Τούμπας. Δεν κυκλοφορεί άνθρωπος, η κίνηση είναι ελάχιστη. Τα καταστήματα είναι κλειστά, λειτουργούν κάποια καταστήματα όσον αφορά το κομμάτι take away και delivery. Ο ιός χτύπησε και τη δική μας την πόρτα, αναμενόμενα τα μέτρα. Να δούμε πού θα οδηγήσει όλο αυτό. Πρώτη μέρα, Σάββατο 14 Μαρτίου σήμερα είναι, μετά το γενικό κλείσιμο, μετά από τις υπουργικές οδηγίες και αποφάσεις. Και λέω να κάνω μια βόλτα, αρχικά εδώ τοπικά, στην Τούμπα Θεσσαλονίκης, να δω τι κατάσταση επικρατεί έξω, με τα καταστήματα κλειστά. Ώρα είναι 12:30, διασχίζω ένα από τους, το πιο κεντρικό δρόμο της Τούμπας, τη Λαμπράκη. Κίνηση στο δρόμο είναι αρκετή, τα αυτοκίνητα είναι αρκετά. Όπως βλέπετε όμως τα καταστήματα έχουν συμμορφωθεί με την απόφαση. Δεν υπάρχουν τραπεζάκια έξω, τα καφέ και τα μπαρ είναι κλειστά. Είναι ανοιχτά εμπορικά καταστήματα, λίγο που συζήτησα. Δεν υπάρχει κίνηση ιδιαίτερη στα μαγαζιά. Πάμε να συνεχίσουμε. Η ώρα είναι 9. Βγήκα για μια σύντομη βόλτα με το αυτοκίνητο. Βγήκα από τις 8:30. Έκανα βόλτα εδώ γύρω στην περιοχή. Η κίνηση είναι λιγοστή. Ο κόσμος που περπατάει στους δρόμους είναι και αυτός λίγος. Τα λεωφορεία, όποιο λεωφορείο πέτυχα, είχαν ελάχιστο κόσμο μέσα. Επικρατεί αρκετή ηρεμία, δεν θυμίζει τίποτα ένα κανονικό Σάββατο. Θα πάω σπίτι, μένουμε σπίτι, είναι καλό να μένουμε σπίτι. Δεν πρέπει να κυκλοφορούμε και πολύ έξω, έτσι ώστε να μην βοηθήσουμε στην εξάπλωση του ιού. Δεν ξέρω αν ακούγεται, είναι Κυριακή 9 η ώρα και κινητοποιήθηκε μια πρωτοβουλία να βγουν οι πολίτες στα μπαλκόνια και να αρχίσουν να χειροκροτάνε για όλους αυτούς που δουλεύουν για το νοσηλευτικό προσωπικό και τους γιατρούς. Περιμένα μετά τα έκτακτα μέτρα και το κλείσιμο των μαγαζιών. Δεν έχω κάτι σπουδαίο από σήμερα, δεν κυκλοφόρησα και πολύ έξω. Βγήκα λίγο το πρωί, πήρα ένα καφέ και ξαναγύρισα σπίτι. Έτσι κι αλλιώς ο καιρός εδώ στη Θεσσαλονίκη ήταν κακός, βρέχει όλη μέρα. Λογικό η κίνηση να είναι ούτως ή άλλως πεσμένη. Αύριο θα πάω στο κέντρο, λογικά, να δω τι γίνεται. Σήμερα είναι Δευτέρα, 16 Τρίτου. Είμαστε στην τρίτη μέρα μετά τα έκτακτα μέτρα. Ξεκίνησα με αυτή την εικόνα από τη Λαϊκή κοντά στη γειτονιά μου, γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ τραγικό αυτό που συμβαίνει. Μάλλον δεν έχει καταλάβει ο κόσμος. Ενδεχομένως η κυβέρνηση έπρεπε να πάρει και κάποια μέτρα και για τις Λαϊκές. Το κακό μέχρι στιγμής, θα δούμε βέβαια και παρακάτω στο βίντεο τι συμβαίνει, γιατί τώρα κατεβαίνω στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για να δω σε μια εργάσιμη μέρα Δευτέρα τι κίνηση υπάρχει. Ο καιρός είναι καλός, δεν βρέχει. Να δούμε αν ο κόσμος έχει καταλάβει τη σοβαρότητα της κατάστασης. Θα κάνω μια σύντομη βόλτα και επιστροφή πάλι στο σπίτι. Κατέβει στην παραλία Θεσσαλονίκης, είμαι στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Κατέβηκα να δω αν ο κόσμος είναι πολύς εδώ κάτω.
αν έχει κίνηση. Από ό,τι βλέπω, υπάρχει κάποιος κόσμος που περπατάει, διασχίζει την παραλιακή. Όχι πάρα πολλοί βέβαια. Δεν συγκρίνεται με τίποτα σε σχέση με αυτό που έγινε το Σάββατο. Είμαι στη Μητροπόλεως. Λίγη κίνηση και λίγος ο κόσμος που κυκλοφορεί και περπατάει. Βλέπετε πίσω μου, μόλις δίσχυσα μια τράπεζα Πειραιός, σε εφαρμογή τα μέτρα. Λίγος κόσμος μέσα στο κατάστημα, επιτρέπεται, οι υπόλοιποι περιμένουν έξω. Επιστροφή στα αμάξι για σπίτι, δεν χρειάζεται να κυκλοφορούμε και πολύ έξω. Λίγο πολύ την εικόνα σας την έδωσα. Να προσέχετε όλοι, να είστε καλά, υγιείς. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Μέχρι το επόμενο βίντεο να είστε όλοι καλά, παιδιά.